Επί της ουσίας, επιστροφή μέρος δεύτερο. Είχαμε μείνει στο PSI, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κρασουδάκης και ο κύριος Γρυσπολάκης ήθελε να κάνει ένα σχόλιο. Σας ακούω. Πριν μου κάνετε την επόμενη ερώτηση, αρχίζοντας από εμένα φαντάζομαι, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Δύο παρατηρήσεις, πολύ σύντομες. Το μνημόνιο από το Master Financial Assistance Facility Agreement και τη Δανειακή Σύμβαση δεν απέχουν ούτε ένα πόρο. Είναι ένα και το αυτό. Πρώτον. Βεβαίως είναι τρία κείμενα διαφορετικά, τα οποία είναι παραρτήματα αυτού που μόλις σας διάβασα από την πρώτη σελίδα. Master Financial Assistance Facility Agreement between και λοιπά. Μεταξύ δηλαδή αυτών. Δηλαδή, παραρτήματα, είναι τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Κύριε Κρασουδάκη, δεν είναι τρεις διαφορετικές συμβάσεις. Ψηφίστηκαν τρία πράγματα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας διέκοψα, κανέναν από εσάς δεν διέκοψα και παρακαλώ να. Έτσι, ήμουν πολύ αξιοπρεπής νομίζω σε αυτό το θέμα. Όχι, και τήρησα την υπόσχεσή μου ότι δεν θα διακόπτω. Νομίζω ότι απλά υπάρχει μια πορεία την οποία όμως είναι καλό να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Εμένα μου αρέσουν οι διαφωνίες. Δεν είπα να μην υπάρχουν, αλλά. Με επιτρέψτε μου να τελειώσω την φράση μου, έτσι, Αντώνη. Ναι, κύριε Γρυσπολάκη, παρακαλώ συνεχίστε. Λοιπόν. Είναι η Δανειακή Σύμβαση υπό την προϋπόθεση, η οποία συνοδεύεται δηλαδή από τα παραρτήματα των συμφωνιών, ότι μέσα σε δύο χρόνια από το 2012 δεν θα υπάρχει, δηλαδή 12 και 13 δεν θα υπάρχει πλέον, μπορείτε μάλλον να έχετε ένα πρωτογενές έλλειμμα, αλλά το 2014 θα πάψει να υπάρχει το πρωτογενές έλλειμμα και πράγματι έπαψε να υπάρχει από το 2013 το πρωτογενές έλλειμμα. Δεύτερον, ότι θα προβείτε σε μεταρρυθμίσεις του συστήματός σας, ούτως ώστε να μπορεί να είναι sustainable, όπως λέγεται, να είναι βιώσιμη δηλαδή η ελληνική οικονομία, και αυτό σημαίνει ότι θα πάρετε μια σειρά από μέτρα. Τώρα, ποια σειρά μέτρων θα πάρετε είναι δικό σας θέμα, να τα συμφωνήσουμε, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα νούμερα βγαίνουν έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι θα έχετε πρωτογενές πλεόνασμα. Mm-hmm. Πάω λοιπόν τώρα στις άλλες παρατηρήσεις. Άρα είναι ένα και το αυτό και εδώ πέρα. Scripta manent, verba volent, κύριε Γεωργακάκη. Ακούω τη δεύτερη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, ότι μην ξεχνάμε το εξής. Πράγματι το PSI έκοψε 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία. 30 δισεκατομμύρια ευρώ ακριβώς από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει από 12 έως 15 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία, εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό εξόδων. Και από το 2000 έως το 2014 έχει δώσει συνολικά 200 δισεκατομμύρια. Έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός έκοψε μεν 30, αλλά αυτά τα 30 δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσφορά. 220 για την ακριβία. 220, ωραία. Εγώ είπα 200 δισεκατομμύρια, ίσως χωρίς το 2014, γι' αυτό. 220 λοιπόν δισεκατομμύρια. Επομένως τα 30 δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός κάθε χρόνο. Πάμε τώρα. Είναι μία ανάγνωση αυτή, την κρατώ. Κύριε Κρασουδάκη, θα απαντήσετε μετά. Ναι. Λοιπόν. Πάμε μετά στο άλλο το θέμα, έτσι. Έχουμε την Τρενοσέ, τα αεροδρόμια κλπ. Μην ξεχνάμε ότι. Κύριε Γρυσπολάκη, πριν πάμε σε αυτό. Πριν εξειδικεύσουμε. Παρακαλώ. Είπατε ότι προβλέπονταν συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή ελλείμματα και πραγματικά στο τέλος του 2013, αρχές του 2014, τα πρωτογενή ελλείμματα έπαψαν να υπάρχουν. Και έγιναν πρωτογενή πλεονάσματα. Σας ρωτώ, ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκαν τα πρωτογενή πλεονάσματα σας ικανοποιεί? Όχι. Η κοινωνική κρίση είναι πρωτοφανής, είναι μπροστά μας, τη βλέπουμε όλοι και θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι πρώτον η προηγούμενη κυβέρνηση άρχισε να τα βλέπει, δεν τα είδε από την αρχή, άρχισε να τα βλέπει και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση το έχει ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Όμως η σημερινή κυβέρνηση, την επιτυχία της οποίας εύχομαι για πολλούς λόγους, ένας εξ αυτών είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση. Η παρούσα κυβέρνηση όμως πρέπει να πει την αλήθεια στο λαό και δεν έπρεπε να χάσει, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο έχασε. Μνημόνιο, Δανειακή Σύμβαση,
Memorandum of Understanding, Master Financial Assistance Facility Agreement κλπ. Είναι και το αυτό, είναι το ίδιο πακέτο. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Έχετε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση όντως μετακινείται σταδιακά, γιατί αν το έκανε απότομα από τη μια μέρα στην άλλη, και είναι το ερώτημα απευθύνω και στους υπόλοιπους συνομιλητές, θα σας απαντήσω στον λεγόμενο πολιτικό ρεαλισμό. Το λέω γιατί θυμόμαστε πριν από τις εκλογές ότι το αίτημα ήταν κούρεμα, ονομαστικό κούρεμα του χρέους, πράγμα το οποίο δεν τίθεται πλέον στο τραπέζι. Θυμόμαστε ότι το αίτημα ήταν για πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Ο κύριος Ντάισερμπλουμ είπε ότι το χρέος συζητείται στο Eurogroup, το ξέκοψε, δεν ξανατέθηκε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Θυμόμαστε επίσης να γίνονται πολύ συγκεκριμένες, να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες άγγιζαν τα όρια της λεγόμενης ρήξης με τους δανειστές. Όμως ο κύριος Τσίπρας τώρα φαίνεται να επιθυμεί να βρει μία λύση χωρίς να διακινδυνεύσει το ευρωπαϊκό, το όποιο ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας και η παραμονή προφανώς αυτών των κυριάρχων στην Ευρωζώνη. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, για να χρησιμοποιήσω την άποψη που εκφράσατε, περί χάσιμου κρίσιμου πολιτικού κεφαλαίου, μήπως όλη αυτή η ιστορία γίνεται ακριβώς για να βρει τα χρονικά περιθώρια, τα ερίσματα και τις κατάλληλες λέξεις για να έρθει πιο κοντά στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα? Ναι. Τα είπατε σχεδόν όλα. Και θα προσθέσω το εξής μόνο. Ότι αν τον είχα μπροστά μου, θα του έλεγα «Welcome to the club». Έτσι. Καλώς ήρθες στη λέσχη των λογικών. Και βεβαίως, νομίζω πως έχουν απεμποληθεί όχι μόνο το κούρεμα του χρέους, το οποίο ήταν αδύνατο, διότι δεν μπορείς να πας στα κοινοβούλια των κρατών που σε δάνεισαν και να τους πεις ότι αυτό το οποίο εσείς περιμένατε μεθαύριο να εισπράξετε, δεν θα το εισπράξετε, επομένως θα πρέπει, για να καλύψετε το κενό στον κρατικό σας προϋπολογισμό, πρέπει να δανειστείτε εσείς χρήματα. Δεύτερον, το πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έτσι. Αυτό ήταν πράγματι ένα πακέτο 11,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υλοποιηθεί. Έτσι. Νομίζω πως ορθώς ο κύριος Τσίπρας αντελήφθη, και δεν είναι ο κύριος Τσίπρας μόνον. Νομίζω πως είναι πίσω του και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης. Ενδεχομένως, αλλά σίγουρα και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος αντιλαμβάνεται ως υπεύθυνος πλέον Υπουργός Οικονομικών και ως υπεύθυνος ο πρώτος αντιπρόεδρος κυβέρνησης, υπεύθυνος για όλη αυτή την οικονομική πολιτική, αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά δεν μπορούσαν ποτέ να υλοποιηθούν. Έτσι. Μάλιστα. Όπως και το θέμα των αποκρατικοποιήσεων θα αντιληφθούν πολύ σύντομα, είμαι βέβαιος, πως δεν μπορούν να μην γίνουν. Ένα παράδειγμα μόνο, αν μου επιτρέπετε. Πείτε να μου. Πω. Μην ξεχνάμε ότι η Τρένοσε έχει χρέη 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά για την Τρενοσέ, διότι γνωρίζω το τι έκανε αυτός ο οποίος ήρθε με το Open Gov, ένας καθηγητής από Πανεπιστήμιο του Καναδά, ήρθε να προσφέρει στη χώρα του άνθρωπος, έτσι. Και το τι αντίκρισε εκεί μέσα, μέχρι και εταιρεία πρόοδος ΑΕ να έχει σχηματιστεί από εργαζόμενους, από συνδικαλιστές, και στην ουσία να κλέβει ασυστόλως την Τρενοσέ. Νομίζω πως εμείς δεν έχουμε τα χρήματα αυτή τη στιγμή να εξυγχρονίσουμε το δίκτυο της Τρενοσέ και είναι προφανές ότι πρέπει να αποκρατικοποιηθεί. Κύριε Κουκουράκη, επιτρέψτε μου να πάω στον κύριο Κρασουδάκη, να μην τηρήσω στο δεύτερο μέρος την αλφαβητική σειρά, γιατί θέλω να ακούσω την ένσταση που είχε σε ό,τι αφορά το PSI την ώρα που... Όχι, ήταν το θέμα της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Και της χρηματοδότησης. Ήταν η υποχρέωση, το ασφαλιστικό μας σύστημα είχε τρεις πυλώνες, ανέκαθεν, από καταβολής του. Τον κρατικό προϋπολογισμό, τα λεφτά της κρατήσης των εργαζομένων και της κρατήσης των εργοδοτών. Τα λεφτά που έδινε λοιπόν ο ένας πυλώνας, ο κρατικός προϋπολογισμός, μπαίνουν στο ίδιο τραπέζι με την λίστευση των 30 δισεκατομμυρίων των ταμείων, το θεωρώ και λίγο τραβηγμένο. Ενώ δεν στέκει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Πέρα από αυτή τη λίστευση, τα πληρώνουμε από τις κρατήσεις της φορολογίας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, επιτρέψτε μου να πω. Από εκεί είναι τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
ήταν από την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια ήταν τα υποζύγια τα οποία συνεισέφεραν τη μερίδα του Λέοντος στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι μισθωτοί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 80% ήταν ανέκαθεν η συνεισφορά τους. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι βγαίνουν στα 50. Ένα λεπτό, γιατί εδώ υπάρχουν, κύριε Γεωργακάκη, επειδή έχουν ακουστεί και αυτά περί Ολυμπιακής και περί κρατικοποιήσεων κτλ. Το παράδοξο το ελληνικό ήταν το εξής. Ότι μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, ας πούμε. Πώς ιδιωτικοποιήθηκε η Ολυμπιακή και ΟΤΕ αργότερα. Έτσι. Τι έγινε ακριβώς, θυμάστε? Ο ΟΤΕ δόθηκε σε μια γερμανική κρατική εταιρεία. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα οι Γερμανοί, όταν μας κουνούν το χέρι για ιδιωτικοποιήσεις, ναι, καλό είναι να κοιτάξουν και τις δικές τους. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι το γερμανικό κράτος είναι καλό και μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Ένα το κράτος. Έχει το κράτος όμως, πες Αντώνη. Το μεγαλύτερο έχει στην Deutsche Telekom, το γερμανικό κράτος. Δεύτερο το κρατούμενο. Ότι θα σας πω κάτι. Θυμάστε πώς ιδιωτικοποιήθηκε η Ολυμπιακή Αεροπορία? Πόσοι 50άριδες και 45άριδες βγήκαν με υψηλότατες συντάξεις, υψηλότατα εφάπαξ, για να μπορέσει να εξυγιανθεί εντός εισαγωγικών η Ολυμπιακή Αεροπορία και να δοθεί στον ιδιώτη. Το ίδιο έγινε και με τον ΟΤΕ. Εγώ θυμάμαι 5.500 αξιότατους και νεότατους εργαζόμενους στο ΟΤΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε εθελούσια σύνταξη, με τεράστιες συντάξεις, τα 43 τους και στα 45 τους χρόνια, και μετά ξαναπροσλήφθηκαν στον ΟΤΕ με συμβάσεις έργου και εγώ δεν ξέρω τι. Και μετά οι ίδιοι άνθρωποι τα έκαναν αυτά, έτσι, και τα δέχτηκαν σαν σωστά και ωραία, οι ίδιοι άνθρωποι φωνάζουν και λένε «Μα έχουμε συνταξιούχους, λέει, 50άριδες και 55άριδες». Και πώς είναι εμάς να πληρώσουμε. Και πώς είναι εμάς να πληρώσουμε αυτά τα πράγματα. Μα... Και για να γυρίσω στο PSI, εγώ θέλω να ρωτήσω... Ήταν το πελατειακό κράτος. Μα το λέω, τόσα χρόνια το λέω. Και η διαφωνία μου με όλους ήταν ότι δεν ήταν πελατειακό κράτος, ήταν ένα δωράκι ουσιαστικά που έκανε το κράτος εκείνο, το λεγόμενο υπεύθυνο, προς άλλες κρατικές εταιρείες, άλλων κρατών. Όπως ήταν η Deutsche Telekom, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή και το ζήτημα με τα αεροδρόμια και η Fraport, η οποία ήταν ο μοναδικός πλειοδότης για τα αεροδρόμια τα περιφερικά, και αυτή η κρατική εταιρεία της Γερμανίας είναι. Έτσι. Δεν είναι κρατική, έχει. Συμμετέχει μια περιφέρεια. Συμμετέχει, ναι, περιφέρειες. Είναι άλλο δημόσια μοντέλο εκεί, το οποίο μακάρι, εντάξει, να το είχαμε και στην Ελλάδα. Είναι δημόσια. Αυτοδιοικητικό είναι. Το ίδιο πράγμα περίπου είναι. Αλλά να θυμίσω και την συνέντευξη την προχθεσινή του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ryanair, του κ. Μπράιεν, και την άποψή του περί της ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Ναι, ουσιαστικά να δώσει κανείς, λέει, τα κλειδιά σε ένα, να δημιουργήσει άλλο ένα μονοπόλιο. Αυτό έλεγε αυτό ο είναι άνθρωπος. Αλήθεια. Γιατί όταν κάνεις δύο πακέτα τα αεροδρόμια και τα παίρνει και τα δύο πακέτα ο ίδιος, τότε δημιουργείται ένα θέμα ανταγωνισμού. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το σημαντικότερο οικονομικό πυλώνα της χώρας. Συν της άλλης, έχουμε και ένα πρόσφατο γεγονός. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ακυρώσει και την πώληση της ΔΕΣΦΑ στους Αζέρους, διότι και εκεί εντοπιστήκαν διάφορα προβλήματα. Η πώληση του ελληνικού, η παραχώρηση με ένα γελίο ποσό στον συμφέροντα του Λάτσι, ας πούμε. Ιδιωτικοποίησεις μεν περιβληθήκανε με την έννοια του απαραίτητο και το ότι έτσι πρέπει να γίνει και τα λοιπά, αλλά παίρνουν πάρα πολύ νερό όλα τα πράγματα. Εγώ θέλω να καταλάβω όμως, η θέση δική σας είναι ότι πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Εγώ έχω την άποψη ότι έχουν γίνει στην Ελλάδα πάρα πολλές ιδιωτικοποιήσεις από την εποχή του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Και δόθε, οι περισσότερες από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, έχουν πουληθεί, έχει πουληθεί δημόσια περιουσία και έχει ξεπουληθεί δημόσια περιουσία, η δικιά μας περιουσία. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, δεν θα ήθελα να είναι ο μάνατζερ το κράτος, θα μπορούσε να είναι ο μάνατζερ, αλλά η περιουσία να είναι κάποιο σχήμα το οποίο θα έχει ιδιωτικο-οικονομική μορφή και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά η δημόσια περιουσία πρέπει να είναι δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Να ανήκει στους πολίτες. Κύριε Κουκουράκη, να θέσω ένα ερώτημα πολύ σύντομο. Πολύ ευχαρίστως. Σας αρέσει, κύριε Κρασουδάκη, το γεγονός ότι εδώ και 11 χρόνια
το γήπεδο των, των 3,5 ή 6,5, πόσο είναι, χιλιάδων στρεμάτων που είναι το ελληνικό το αεροδρόμιο, είναι ξέφραγο αμπέλι, αναξιοποίητο και μπαίνει μέσα όποιος θέλει, κάνει αγώνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μένει έτσι αναξιοποιητό. Καθόλου δεν μου αρέσει. Άρα δεν πρέπει να δοθεί, να δοθεί σε κάποιους. Καθόλου δεν μου αρέσει, Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα και αγωνίστηκα και στόχευσα στο να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση του δικοματισμού, η οποία λιμένεται πραγματικά τη χώρα επί 11 χρόνια και είναι η υπεύθυνη για το γεγονός αυτό που λέτε. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον δεν είναι. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν από την επόμενη κυβέρνηση πραγματικά να αξιοποιήσει εκείνο πώς, το χώρο. Με τι χρήματα θα το αξιοποιήσει? Θα τα βρει με κάποιο τρόπο. Μα πώς, αλλά όχι ξεπουλώντας το με 10 ευρώ το στρέμμα. Δεν μας λέτε όμως πώς. Ερώτηση. Μα, με 10 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή είναι λογικό η περιουσία σας. Κοιτάξτε, να 7 δισεκατομμύρια να θα ήταν. 7 δισεκατομμύρια σε έναν μειοδότη. Επαναλαμβάνω. Ήταν... Υπάρχει πρόταση του Πολυτεχνείου. Υπάρχει πρόταση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία πιθανόν είναι πιο συμφέρουσα, δεν είμαι εγώ. Η οποία θέλει επενδύσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 8 δισεκατομμύρια για να αξιοποιηθεί. Γιατί να κοπεί το μπορείτε πρόγραμμα. Μπορείτε να τα βρείτε. Γιατί να τα βρείτε. Βεβαίως και μπορεί να τα βρείτε. Γιατί να τσεκουρωθεί το πρόγραμμα πείτε δημοσίων επενδύσεων. Εγώ μπορώ να σας πω πώς. Κύριε Κουκουράκη, με τον ίδιο τρόπο να μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Πολύ ευχαρίστω. Εξειδικευμένο είναι βέβαια, αλλά θα απαντήσω. Ακούω, αλλά πολύ σύντομα όμως. Σύμφωνα με τη δική μου φαντασία, έτσι. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο. Πούμε, σύμφωνα με τη δική μου λογική, θα ήθελα να μου πείτε. Γιατί όχι, φαντασία. Η φαντασία είναι κάτι πολύ γενικό, ξέρετε, γιατί, και πολύ αφηρημένο. Γιατί έβαλα τη λέξη φαντασία, δεν την έβαλα τυχαία. Επειδή εγώ δεν έχω ειδικότητα, ούτε είμαι ειδικός επί αυτών των θεμάτων, άρα μιλάω εντελώς υποκειμενικά, με τη μικρή μου γνώση, έτσι, και βάζω τη λέξη φαντασία. Σύμφωνα. Για να δείξω ότι δεν είμαι ειδικός. Σύμφωνα με τη δική σας φαντασία, θέλω όμως να μου προσμετρήσετε και το εξής. Εάν το κράτος... Πολύ γρήγορη απάντηση. Πολύ γρήγορα. Εάν το κράτος μπορεί να βρει 8 δις για το ελληνικό, βέβαια, πολύ θέλω να σκεφτείτε ότι στην ελληνική περιφέρεια μπορεί να υπάρχουν σε μικρότερη κλίμακα προφανώς άλλες 30, 40, 50 τέτοιες περιπτώσεις ελληνικού, οι οποίες χρήζουν αξιοποίησης. Άρα το ποσό των 8 δις δεν θα είναι 8, θα είναι 30, 40 και 50. Όταν ο ετήσιος προϋπολογισμός της κυβέρνησης δεν ξεπερνά τα 60-70 δισεκατομμύρια. Είναι προφανής η απάντηση. Πείτε μου. Έχουμε ένα από τα καλύτερα οικόπεδα, της Ευρώπης. Σωστά. Τι θα κάνουμε? Αυτό που θα έκανε και ο ιδιώτης όταν θα έπαιρνε αυτό το οικόπεδο. Τι θα έκανε? Θα έβαζε το ίδιο το οικόπεδο ενέχειρο για να πάρει τους σπόρους να κατασκευάσει 5 μόλ. Η ελληνική κυβέρνηση λέει λοιπόν: έχω ένα από τα καλύτερα οικόπεδα της Ευρώπης. Η αξία του σύμφωνα με το τεχνικό επιμελητήριο και τους ειδήμονες είναι 3 δις. Βάζω τα 3 δις μου. Και έλα ιδιώτη, βάλε και εσύ άλλα 3 και κάνε επενδύσεις. Να μια προφανής απάντηση. Πολύ εύκολη. Πολύ απλή, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό δήλωσα και φαντασία και άσχετος. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Τώρα, επί των υπολείπων, επί του ερωτήματος γενικότερα που θέσατε. Υπάρχει το εξής μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε πέσει όλοι στην παγίδα κατά ανάγκη. Οι πολιτικοί, πιστεύω πως το έκαναν και επίτηδες, κυβερνήσεις πιο πρώτα. Και έβαλαν μπροστά τους αριθμούς και απαξίωσαν τον παράγοντα άνθρωπο και τις άειλες αξίες. Αυτό έχουμε τώρα. Στα μνημόνια, σε όλα, βλέπετε οι απαντήσεις είναι λεφτά, αριθμός, προαπαιτούμενα. Τις συνέπειες αυτών των πράξεων δεν είδα κανένα να τις κουβεντιάζει, πραγματικά. Κανένα μνημόνιο δεν έβαλε και τις συνέπειες των πράξεων. Δεν ήταν και δουλειά του. Μπορεί και επιτρέψτε μου σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω. Στην οικογένειά σας, είστε παντρεμένος, έχετε και δύο παιδιά. Εάν εσείς το εισόδημά σας στο μηνιαίο συρρυκνωθεί κατά 50% και η σύζυγός σας να χτυπήσει ξύλο, χάσει τη δουλειά της. Όταν θα κάνετε τον προϋπολογισμό του μηνός Μαρτίου, θα βάλετε πάνω από όλους τις ανάγκες των παιδιών και των ανθρώπων της οικογένειας ή θα τραβήξετε ένα χαρτί και θα πείτε παίρνω 700 ευρώ, τα έξοδά μας είναι 600, άρα θα πρέπει οι άνθρωποι να περάσουν το μήνα με τα 100 ευρώ, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Φοβερό ερώτημα. Πραγματικά είναι και όλη η ουσία. Θα κάνεις και τα δύο. Θα κάνεις και τα δύο. Θα φροντίσεις, ακόμα και αν ρίχνεις το μαγαζί σου, το σπίτι σου έξω, τα παιδιά σου να έχουν γάλα. Και τα παιδιά σου να έχουν μια σκεπή να κοιμηθούν. Αυτό θα το φροντίσεις. Και τα παιδιά σου
να πάρουν παιδεία, να έχουν σχολείο. Αυτό θα το κάνεις πέρα και πάνω από κάθε κόστος. Αυτό δεν έγινε με το μνημόνιο. Αυτό λέει και η κυβέρνηση η σημερινή. Αυτό προσπαθεί να περάσει και προσπαθεί να περάσει το ότι τι έχει γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Θυμηθείτε, όταν έγινε η Ευρώπη και μπήκαμε, όταν υπήρχε η Ευρώπη που μπήκαμε εμείς, ήταν η Ευρώπη των λαών. Το θυμάστε την κουβέντα. Ήταν η Ευρώπη των λαών. Σήμερα και έχει η κοινωνία μεταβληθεί των πολιτών. Βεβαίως. Σήμερα τι έχει μεταβληθεί. Και τις κατευθύνσεις των χρηματοδοτικών μέσων. Εστόχευαν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Και τι είναι αυτό? Είναι να δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην παιδεία, στην υγεία και στον πολιτισμό. Καμία χώρα δεν έχει μέλλον, κανένα παιδί δεν έχει μέλλον, χωρίς αυτές τις τρεις πηγές, που να είναι κυριαρχία. Τι βλέπουμε και γίνεται με τα μνημόνια στην Ελλάδα? Το ακριβώς αντίθετο. Με κάθε κόστος πρέπει να ανατρέψεις αυτή τη λογική. Από πού ξεκινάει αυτή η λογική? Ξεκινάει από τον οικονομικό προτεσταντισμό, που οδηγεί στην απίστευτη λιτότητα, που η οποία όμως επιβάλλεται στην Ευρώπη από τη μεσαία τάξη και κάτω. Τώρα θα μου πει κανείς, πώς το αποδεικνύεις αυτό? Μπορώ να το αποδείξω. Το αποδεικνύω με το εξής απλό επιχείρημα. Ένα πολύ δυνατό. Είναι αυταπόδεικτο αυτό. Δείτε, είναι αυταπόδεικτο, αλλά εγώ μπορώ να αποδείξω ότι γίνεται και με τα λόγου γνώσεως. Πώς? Υπογράψαμε ένα μνημόνιο. Υπογράψαμε και μια δανειακή σύμβαση. Μέσα εκεί μας έλεγαν πράγματα. Και επί 4 χρόνια ζήσαμε το εξής: μειώσεις μισθών, απολύσεις και πάντα και διάφορα άλλα μέτρα κατά των πολιτών, όπου ερχόταν η κυβέρνηση και η Τρόικα και έλεγαν, και η Ευρώπη, οι τρεις θεσμοί τέλος πάντων, εμείς δεν σας δίνουμε τη δόση των 3 δισεκατομμυρίων, γιατί δεν έχετε υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα. Τα θυμάστε την έκφραση αυτή, προαπαιτούμενα? Το θυμάμαι. Απαιτούσαν λοιπόν από μας τα προαπαιτούμενα για να μας δώσουν τη δόση. Αυτό σημαίνει, για να βάζουν προαπαιτούμενα και να έχουν και το μαχαίρι που ήταν τα λεφτά και να μην μας τα δίνουν, σημαίνει ότι είχαν μεγάλη δύναμη. Εγώ ρωτώ, ένα από το ποσό 70% που είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι συμφωνεί, είναι η πάταξη της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Λέω λοιπόν εγώ, εάν αυτό που έχουν βάλει μέσα στο μνημόνιο το πίστευαν πραγματικά και θέλανε να εφαρμοστεί. Ποιοι? Οι Ευρωπαίοι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Ευρωπαίοι. Μισό λεπτό όμως τώρα. Οι θεσμοί. Μισό λεπτό. Εγώ διαβάζω κατά καιρούς στον ξένο τύπο ότι οι Ευρωπαίοι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελαν να παταχθεί η φοροδιαφυγή κυρίως των υψηλά ιστάμενων. Αυτό προσπαθώ να αποδείξω θα τώρα. Θα σας πω δηλαδή τώρα, για παράδειγμα. Διαβάζω σε μία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι η νούμερο 13, κάθετος 154, στην παράγραφο 42, για να είμαι και ακριβής για το τι διαβάζω, να λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να τονίζει, οι πλούσιοι και οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα δεν συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται υπερβολικές οριζόντιες περικοπές και υψηλότεροι φόροι στους μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό, σε αυτό αναφέρομαι, ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, η λεγόμενη Τρόικα και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι έλεγε? Κουνούσε το δάχτυλο στην ελληνική κυβέρνηση και του κυρίου Παπανδρέου αλλά και του κυρίου Σαμαρά και τους έλεγε πολύ απλά ότι ξέρετε κάτι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πιάσετε και τα μεγάλα ψάρια, όχι μόνο τη μαρίδα. Ωραία, σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι. Αλλά αποδεικνύω, κατά τη γνώμη μου, ότι έλεγα ψέματα. Το αποδεικνύω πώς. Πώς προαπαιτούμενα για να κόψεις το μισθό και για να πωλήσεις. Και λέω εγώ τώρα, είμαι η Τρόικα και λέω, οι θεσμοί, και λέω, βάζω στην ελληνική κυβέρνηση το 2011 και τους λέω, το 2011 και το 2012 θα μου φέρεις 3 δισεκατομμύρια ως προαπαιτούμενο, το οποίο θα το έχεις πιάσει αποκλειστικά από το φοροδιαφυγή και από το λαθρεμπόριο. Αλλιώς τη δόση των 8 δισεκατομμυρίων δεν θα στη δώσω. Εγώ ρωτώ, γιατί για τη μείωση του μισθού του αγρότη, του συνταξιούχου, του χαμηλού, του εργαζόμενου έβαζαν προαπαιτούμενο και δεν έδιναν τα λεφτά, και σε αυτή την περίπτωση δεν έβαζαν ως προαπαιτούμενο για να δώσουν λεφτά. Και ολοκληρώνω. Το ένα είναι απτό
δηλαδή με μία υπουργική απόφαση την επόμενη μέρα έχεις χαμηλώσει οριζόντια τους μισθούς κατά 35%, και το άλλο είναι ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Καθόλου. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι καθόλου, γιατί και η νέα κυβέρνηση ένα σημαντικό κομμάτι των εξετάσεων που θα δώσει το επόμενο διάστημα είναι αν θα μπορέσει να κάνει αυτό για το οποίο ακούμε να μιλάνε οι εκάστοτε κυβερνήσεις επί σειρά ετών. Την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λευρεμπορίου. Παρακαλώ. Μόνο αυτό και τελειώνω. Ακούστε. Μετά όμως ανάλογο πρέπει να δώσετε και σε μένα. Θα σας δώσω, αλλά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλογο. Εγώ δεν διεκδικώ και άλλο χρόνο. Διότι νομίζω πως έχει γίνει κατάχρηση, έτσι. Όχι, όχι, θα έχετε το λόγο αμέσως μετά, κύριε Κασκολάκη. 10 δευτερόλεπτα. Αποδεικνύω. Πέρυσι ψηφίστηκε ένας νόμος για την πάταξη του λαθρεμπορίου, ο οποίος γράφει ακριβώς τα εξής. Ότι εφαρμόζεται σύστημα, ακριβώς σας λέω τι γράφει ο νόμος, εισρωής εκροής, εκεί όπου... Παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Το έχουμε ξαναπεί και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε τον κύριο Κότσο. Γίνεται εισαγωγή-εξαγωγή. Δεν έχει εφαρμοστεί μόνο στα πρατήρια. Κύριε Κρυσπολάκη, ένα σχόλιο σύντομο. Να τα δισεκατομμύρια που είναι. Ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσω αμέσως μετά πάλι με εσάς. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί δεν μπορούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να εφαρμόσουν άλλα μέτρα εκτός από τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Η απάντηση είναι προφανής. Διότι το πελατειακό κράτος που δημιουργήθηκε όχι μόνο μετά το 1974, αλλά και πολύ πριν, έτσι, από γενέσεως ελληνικού κράτους, δεν μπορούσε να παταχθεί. Δεν τους άφηνε το πελατειακό κράτος. Μην ξεχνάτε ότι... Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά... Σας διακόπτω, γιατί διακόπτω και τους τρεις, αναλόγως με το τι άποψη εκφέρει ο καθένας σας. Θέλω να πω... Πάντα την ευθύνη, τώρα μου αντιστρέφεται την πυραμίδα. Την ευθύνη την έχουν οι πολίτες που έχουν εθιστεί στο πελατειακό κράτος και δεν την έχουν αυτοί που νομοθετούν. Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχουμε όλοι. Ο Αριστοτέλης έλεγε, ο οποίος ονομάστηκε ακόμη και από τον Μάρξ, ως ο εφιέστερος λόγιος της αρχαιότητας, έτσι, έλεγε ότι πάνω απ' όλα είναι η ατομική ευθύνη. Και αν ήμασταν εμείς οι δυο, μην με διακόψετε όμως αυτό που θα πω. Πείτε μου. Αν ήμασταν εγώ και ο κύριος Κρασουδάκης, ας πούμε, υποψήφιοι για μια θέση βουλευτού στην Ξάνθη, να μην πω Χανιά, και ο κύριος Κρασουδάκης έλεγε ότι πρέπει να κοιτάξουμε την αξιοκρατία, πρέπει να κοιτάξουμε την παραγωγή κλπ. Ενώ εγώ έλεγα ότι θα διορίσω όλα σας τα παιδιά στο δημόσιο, ενδεχομένως να μην έβρισκε ούτε την ψήφο του κύριου Σκουρτσέλη. Δεν θα την έβρισκε, έτσι. Είμαι σίγουρος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσετε εσείς και θα ρωτήσω και τον κύριο Κρασουδάκη, εφόσον το έθεσε ο κύριος Γρυσπολάκης, έστω και. Έχω κι άλλο να πω όμως, τα οποία δεν μου δώσετε το λόγο. Θα ρωτήσω και τον κύριο Κρασουδάκη, αν τον ενδιαφέρει να είναι κάποια στιγμή υποψήφιος, όχι στην Ξάνθη, αλλά στα Χανιά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.